Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ σε όλους και ιδίως τους νέους συναδέλφους καλή κοινοβουλευτική θητεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εξωτερική πολιτική καταγράφεται ένα σημαντικό και εκτιμένο της μεταπολίτευσης. Μετά το 1974 λήθηκαν ιστορικές αποφάσεις για τον δυτικό και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν για διάστημα μισού αιώνα. Ενισχύθηκαν και δικαιώθηκαν, ανεξαρτήτως της εναλλαγής στην εξουσία κομμάτων με τελείως διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές. Η σύσφιξη της εθνικής ομοψυχίας και ομόνοιας επί των βασικών αυτών ρεαλιστικών παραμέτρων της εξωτερικής μας πολιτικής και η στράτευση της ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο αυτό αποτελεί τον απαραίτητο παράγοντα της εθνικής επιβίωσης. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει την υπαρξιακή πολυτέλεια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας εξαιτίας της επιθετικότητας του εξανατολών γείτονα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα χρόνο μετά το 2021, που θα γιορτάσουμε περήφανοι τα 200 χρόνια της Νέας Ελλάδας, είναι το 2022. Η επέτειος των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, τη μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού. Το αιώνιο μνημείο που δείχνει, που οδηγεί με απόλυτη βεβαιότητα η διχόνοια και η αδυναμία συνεννόησης σε βάση ρεαλισμού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει να κατοχυρώσει το κεκτημένο της εθνικής συνένεσης στις κύριες γραμμές της εξωτερικής μας πολιτικής. Δεν διεκδικεί το μονοπόλιο του πατριωτισμού. Θα διαβουλεύεται και θα ενημερώνει την αντιπολίτευση. Θα σέβεται και θα ακούει την κριτική. Θα αγνοήσει όμως, με αίσθημα εθνικής ευθύνης, κάθε κραυγή πατριδοκαπηλείας και εθνικολαϊκιστικής έξαρσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έξοδος από την κρίση αποτελεί ευκαιρία για επανεκτίμηση. Πολλές από τις παραδεδεγμένες αλήθειες έχουν πάψει πια να ισχύουν. Η ελληνική πολιτική, λοιπόν, καλείται να επανατοποθετηθεί εν ώψη των νέων προκλήσεων. Υπό το κράτος των νέων συνθήκων, οφείλουμε να εγκαταλείψουμε τη διανοητική μας νοχέλεια. Οφείλουμε να δούμε με ρεαλισμό το πέρας εποχής των δογμάτων της δεκαετίας του 80. Οφείλουμε να παραμερίσουμε την εξωτερική πολιτική της απραξίας. Οφείλουμε επίσης να υπερβούμε την εξωτερική πολιτική της επίπλατης της πολυδιάσπαστης ενεργητικότητας. Οφείλουμε να εγκαταλείψουμε την επανάπαυση στα ερμηνευτικά στερεότυπα πολιτισμικού διεισμού και περικέντρου περιφέρειας. Οφείλουμε να ενσωματώσουμε στην πολιτική μας τη σμίκρυνση του χώρου και του χρόνου που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση. Να ενσωματώσουμε την αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος του μεταβιομηχανικού νεωτερικού κράτους, που οι αξίες δημιουργούνται κυρίως από υπηρεσίες και άειλα αγαθά. Απαιτείται να σχεδιάσουμε και να διαδραματίσουμε ένα ρόλο ενεργητικό και δραστήριο, καταρχήν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρόλο σημαντικό, διορατικό, με αυτοπεποίθηση. Ρόλο που συντρίβει τα όρια της περιχαράκωσης του πένιτος δανειολήπτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο φιλόδοξο ιστορικό εγχείρημα ειρηνικής συνύπαρξης και συμπόρευσης λαών και κρατών στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο της έχει αγκυροβολήσει ασφαλώς την Ελλάδα, αγνοώντας τη σκληρότατη τότε αντίδραση της αντιπολίτευσης, η πολιτική οξύνια και οξυδέρκεια του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο πλαίσιο της Ένωσης, λοιπόν, αναπτύσσουμε περαιτέρω τις στενές σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Έχω ήδη συναντήσει πολλούς συναδέλφους μου, υπουργούς εξωτερικών των Ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων τον Γάλλο, τον Ιταλό, τον Ισπανό, τον Ολλανδό συναδελφό μου. Η διαχείριση των επιπτώσεων της ενδεχόμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ή χωρίς συμφωνία, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Οι σχετικές εθνικές προετοιμασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, το οποίο συζητάμε 45 χρόνια
μετά την τουρκική εισβολή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν αδικήσατε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης εκτιμώνται στο σύνολό τους. Είναι παντελώς αδύνατον να κρίνονται μόνο αυτό τέλος. Αντιλαμβάνομαι βέβαια την ανάγκη αντιπολιτευτικού λόγου. Είναι μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Αρκεί όμως να μην είναι άδικος. Ούτως ή άλλως ξέρετε καλά ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαίο εθνικό μέλημα. Στρατηγική επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Ο μόνος τρόπος για την επίτευξη μιας αμοιβαίας, αποδεκτής και επωφελούς για την Κυπριακή Δημοκρατία λύσης είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και η εξεύρεση λύσης επί τη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και της πλήρους εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου. Αυτονόητες προϋποθέσεις της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων είναι ο τερματισμός των παράνομων γεωτρήσεων και ερευνών, καθώς και η απομάκρυνση των πλοίων της Τουρκίας από την Κυπριακή Αιγυαλίτιδα ζώνη και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Απέναντι στην παρανομία, εμείς θα συνεχίσουμε να προτάσουμε με αυτοπεποίθηση τη διεθνή νομιμότητα. Έχω ήδη συναντηθεί επί μακρόν με τον Κύπριο συναδελφό μου. Βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή κυβέρνηση για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας στις 29 του μηνός, συνοδευόμενος και από μένα, θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, βασικός μας στόχος είναι η προώθηση μιας πολιτικής βασισμένης στις σταθερές αρχές της καλής γειτονίας, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων. Σε αυτό το πλαίσιο, αφετηρία συνιστά η παραδοχή ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν, αλλά και οφείλουν να συνεργαστούν στους ορισμούς εκείνους που αυτό είναι εφικτό και αμοιβαία επωφελές. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τις προοπτικές, χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε ή και να ανεχόμαστε τα εμπόδια. Πρέπει όμως, και από αυτό το βήμα θα ήθελα να το κάνω ξεκάθαρο, να καταστεί σαφές ότι γνώμονάς μας είναι το διεθνές δίκαιο, που δεν ανέχεται προκλητικές ενέργειες, απειλές πολέμου ή μονομερείς διεκδικήσεις. Και αυτό θα καταστεί απολύτως σαφές, τόσο στη γείτονα χώρα, όσο και σε όλα τα διεθνή φόρα. Στο μέτρο δε, που με επιλογή της, η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας καθίσταται λιγότερο ορατή, καθίσταται υποχρεωτική διαμόρφωση από την πλευρά μας μιας πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη της τη νέα αυτή πραγματικότητα. Όσον αφορά τα Βαλκάνια, απαιτείται να επανατοποθετηθούμε ως η σταθερή ευρωπαϊκή χώρα στα Βαλκάνια και όχι ως η βαλκανική χώρα στην Ευρώπη, όπως έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Παράγων σταθερότητας με γνώση και άποψη για τη ρευστή κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του πολιτικού και οικονομικού αποτυπώματος της Ελλάδας με σχέδια διασυνδεσιμότητας μέσα στην ευρύτερη περιοχή. Η περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών μας προς τις χώρες αυτές, αλλά και μέσω αυτών. Τα Βαλκάνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ο προορισμός μας. Είναι όμως η γειτονιά μας. Θα είμαστε παρόντες στις εξελίξεις και θα διεκδικήσουμε το ρόλο μας. Υποστηρίζουμε την ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Παράλληλα, υπογραμμίζουμε ότι ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται άρρηκτα με την τήρηση αυστηρής αιρεσιμότητας βάσει των ιδίων επιδόσεων των υποψηφίων χωρών. Σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι γνωστή η θέση μας. Την εκφράσαμε και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Η Συμφωνία έπρεπε να ολοκληρωθεί με εποφελέστερο τρόπο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Σκοπός μας είναι να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειές της. Θα επιδιώξουμε την εμβάθυνση στις σχέσεις με το βόρειο γείτονά μας στο πλαίσιο της αμοιβαίας εποφελούς συνεργασίας. Δεν θα ανεχθούμε όμως φαινόμενα μη πλήρους συμμόρφωσης. Μιλώντας για την τήρηση διεθνών δεσμεύσεων, είναι ανάγκη να αναφερθώ στην Αλβανία. Είναι γνωστό ότι από τις δύο σημαντικές συμφωνίες που υπέγραψα με τη χώρα μας το 2009, μόνο τη μία για την κατασκευή στρατιωτικών κημητηρίων και τον ενταφιασμό των πεσόντων μας του 1940 άρχισε να εφαρμόζει και μάλιστα πολύ πρόσφατα. Αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή της.
Η Αλβανία εξακολουθεί να μην έχει υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τα μειονοτικά και περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Γι' αυτό, στο πλαίσιο της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σαφή αρεσιμότητα, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την πλήρωση από την Αλβανία των 5 κέριων προτεραιοτήτων. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τον έμπρακτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών δικαιωμάτων της γηγενούς ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ανατολική Μεσόγειος. Οι σημαντικές εξελίξεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο ενισχύουν τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Μετατρέπουν τη χώρα μας στον ακροτελεύτιο κρίκο της δυτικής αλυσίδας προς Ανατολάς. Τα δύο τρίγωνα, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, καθώς και οι διμερείς συνεργασίες με άλλες χώρες της περιοχής, ενισχύουν τη συνεργασία της Δύσης με τις χώρες αυτές. Αποτελούν παράγοντες σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σήμερα σε άριστο σημείο. Επισκέφτηκα ήδη τις ΗΠΑ και είχα πολύ επικοδομητικές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και τον Σύμβουλο Ασφαλείας Τζον Μπόλτον. Προλίγου μάλιστα δέχτηκα στο Υπουργείο τον Αμερικανό Υφυπουργό κύριο Ρίκερ σε συνέχιση των συζητήσεων με τον κύριο Πομπέο. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, το αμερικανικό ενδιαφέρον για την περιοχή και η ενεργός εξωτερική πολιτική της χώρας μας δημιουργούν, κυρίες και κύριοι, προϋποθέσεις για πιο στενή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά. Προετοιμάζουμε τη δεύτερη φάση του στρατηγικού διαλόγου που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο του 19 στην Ελλάδα. Συζητάμε όλα τα θέματα που αφορούν την αμυντική μας συνεργασία. Με τη Ρωσία είναι ευρύτατα γνωστό ότι η χώρα μας συνδέεται επί αιώνες με ιστορικούς δεσμούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς. Ειλικρινής φιλία παραδοσιακά ενώνει τους λαούς των δύο χωρών. Επιδιώκουμε την ενίσχυση της συνεργασίας μας. Με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα επιδιώξουμε την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη στενών διμερών μας σχέσεων. Το παράδειγμα της επένδυσης στο λιμάνι του Πειραιά αποτελεί εφαλτήριο για μια ευρύτερη προοπτική επενδύσεων στη χώρα μας στον χώρο των υποδομών. Στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, η Ελλάδα έχει μια διαχρονική και σταθερά εξελισσόμενη παρουσία, όπως και στον κόλπο, στον αραβικό κόλπο. Θα την ενισχύσουμε περαιτέρω. Οι σχέσεις μας με το Ισραήλ, οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στη σταθερότητα της περιοχής, έχουν αποκτήσει, όπως όλοι ξέρετε, στρατηγικό χαρακτήρα. Θα εμβαθύνουμε και θα διευρύνουμε αυτές τις σχέσεις. Η παραδοσιακή μας σχέση με τον αραβικό κόσμο την τελευταία δεκαετία έχει εξελιχθεί. Ιδιαίτερα με χώρες όπως η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ορδανία και ο Λίβανος, έχουμε φτάσει σε ψηλό επίπεδο ορίμανσης στα πεδία της πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας. Πιστεύουμε όμως ότι η φωνή της Ελλάδας πρέπει να ακούγεται και πέρα από τις χώρες αυτές. Το κέντρο βάρους του πλανήτη, το ξέρετε όλοι, έχει μετακινηθεί προς τα ανατολικά. Ο ευρύτερος χώρος του Ινδοειρηνικού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του διεθνούς εμπορικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα, σαν ναυτιλιακή δύναμη και σαν κόμβος και πύλη εισόδου των χωρών αυτών στην Ευρώπη, θα δώσει μεγαλύτερη όθηση στη σύσφυξη των σχέσεων με όλα αυτά τα κράτη της περιοχής και θα εντάξουμε στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός μας στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Θα οικοδομήσουμε τέλος πάνω στις παραδοσιακά ιδιαίτερα φιλικές μας σχέσεις με αυτές των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μνήμα στην αναγνώριση του Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικού πρόεδρου της Βενεζουέλας. Μια κίνηση στην οποία προβήκαμε, συμμεριζόμενη τις θέσεις της συντριπτικής πλειονότητας των Ευρωπαίων εταίρων μας, αλλά και τις αντιλήψεις μας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να ανταποκριθεί στη νέα εποχή και να υπηρετήσει την έξοδο από την κρίση, το Υπουργείο Εξωτερικών γίνεται ένα σύγχρονο διαφορετικό Υπουργείο. Καθίσταται πλέον εκτός από φορέας άσκησης εξωτερικής πολιτικής για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων και φορέας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Δημιουργείται ένα τρίπτυχο πολιτικής και οικονομικής διπλωματίας, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, οι οποίες θα επικορούνται από την επικοινωνιακή διπλωματία. Αναδιατάσσουμε τις αντιπροσωπείες της χώρας στο εξωτερικό, ώστε να υπηρετούν το σύνολο της πολιτικής της χώρας, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συμφωνήσουμε όλοι. Δεν χρειαζόμαστε πρεσβείες σφραγίδες που δεν υπηρετούν το στρατηγικό μας σχεδιασμό. Πιστεύουμε ότι με νέα εργαλεία και αντίληψη μπορούμε να ξεφύγουμε από την εσωστρέφεια και σε αυτό το πλαίσιο η συμβολή του ελληνισμού της Διασποράς θα είναι κύρια.
σημαντικό στοιχείο η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την παροχή ψήφου στους απόδημους Έλληνες. Δεν θα αναφερθώ στα πολλά που θα έλεγα καταρχήν για τον απόδημο ελληνισμό. Θέλω να πω απλώς, τελειώνοντας, ότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Κυβέρνηση και ο νέος Πρωθυπουργός ουδέποτε υπήρξαν οπαδοί μιας φοβικής Ελλάδας, μια τυχισμένης Ελλάδας. Δεν υπήρξαμε οπαδοί μιας περίκλειστης Ελλάδας. Δεν υπήρξαμε κήρυκες μιας ανασφαλούς Ελλάδας, μιας παρακμάζουσας Ελλάδας. Δεν θα συμβιβαστούμε με μια μίζερη Ελλάδα, με μια καχύποπτη Ελλάδα, με μια απομονωμένη Ελλάδα. Πιστεύουμε βαθιά στα προσόντα του ελληνικού λαού, στα πλεονεκτήματα της γεωπολιτικής μας θέσης. Πιστεύαμε και πιστεύουμε σε μια Ελλάδα ευρωπαϊκή, σύγχρονη, φιλόξενη, ανοιχτή στην καινοτομία, ανεκτική, εξωστρεφή, νεωτερική. Μια Ελλάδα φιλόδοξη, με αυτοπεποίθηση. Μια Ελλάδα ανεξάρτητη και ισχυρή. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε να προάγουμε. Μια λαμπερή και ακτινοβόλο Ελλάδα. Μια νέα Ελλάδα 200 ετών. Σας ευχαριστώ πολύ.